Η χρήση των ματιών στις πολεμικές τέχνες. Αυτό που έχω να πω για τα μάτια και το βλέμμα, είναι ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται έτσι που να επιτρέπουν το μεγαλύτερο εύρος οπτικού πεδίου. Υπάρχει παρατήρηση και υπάρχει η όραση. Το μάτι της παρατήρησης είναι δυνατό, ενώ το μάτι της ώρασης αδύναμο. Το να μπορείς να δεις το μακρινό σαν κοντινό και το κοντινό σαν μακρινό είναι απαραίτητο στις πολεμικές τέχνες, το ίδιο και το να γνωρίζει το ψήφο του αντιπάλου σου αλλά να μην το βλέπει καθόλου. Θα πρέπει θα πρέπει να ασκηθείτε πολύ σκληρά προκειμένου να το επιτύχετε αυτό. Η χρήση των ματιών είναι ίδια για τι πολεμικέ αναμετρήσει, είτε πρόκειται για αναμετρήσει ατόμων είτε για αναμετρήσει στρατών. Είναι απαραίτητο τα μάτια σα να μην κινούνται και να μπορείτε να βλέπετε και από τι δύο πλευρέ κάτι που είναι δύσκολο να κατανοήσει κανεί όταν μια κατάσταση γίνεται ξαφνικά χαοτική. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε like, κοινοποίηση, εγγραφή και ενεργοποίησε το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις.